Γεια σας. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ο σκοπός αυτής της σημερινής συνέντευξης για την οποία σας καλέσαμε είναι για ακόμη μια φορά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου να απευθυνθεί στους συμπολίτες και να τους παροτρύνει, να τους προτρύνει, να τους ενημερώσει για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού. Αν και υπεύθυνα πάντοτε, υπεύθυνα και με επιστημονικά κριτήρια και δεδομένα. Αν και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις από και ενημερώσεις για την αναγκαιότητα και την ασφάλεια και τα ωφέλη του εμβολιασμού, από πολλές επιστημονικές και μεριωμένα πάντοτε πλευρές, εν τούτης τα ποσοστά του εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά. Δεν είναι ο στόχος που περιμέναμε, προκειμένου άλλωστε να επιτευχθεί και η λεγόμενη φυσική ανοσία, το τείχος της ανοσίας. Είμαστε εδώ σε μια ακόμη προσπάθεια να πείσουμε τους συμπολίτες μας, τους Λέσβιους και όλους, ότι πρέπει να εμβολιαστούν για τη δική τους ασφάλεια πρώτα και για την ασφάλεια των οικογενειών τους. Όπως ξέρουμε, ήδη τώρα στο τρίτο κύμα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. Είναι γύρω στο 90%. Και κανένας αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί τα στοιχεία και τα κριτήρια υπάρχουν. Ακόμη, αυτοί που νοσηλεύονται, οι εμβολιασμένοι που νοσηλεύονται, είναι ηλικιωμένοι ή ανοσοκατασταλμένοι με υποκείμενα νοσήματα που ρίχνουν την ανοσία τους. Και αυτό το λόγο, και για προληπτικούς πολλές φορές λόγους, θα σας πει και ο κύριος Ανιτσάκης, νοσηλεύονται. Εμείς ήρθαμε εδώ λοιπόν για να δώσουμε απαντήσεις. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους εμβολιασμούς, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, όσον αφορά τις αναστολές. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, άλλωστε έχουμε δώσει και ανακοίνωση πριν από 1,5 περίπου μήνα, στην οποία διαφωνούμε με τις απόψεις και τις αναρθολογικές και με τις μη επιστημονικά τεκμηριωμένες για τους αρνητές των εμβολιασμών. Έχουμε πάρει σαφή θέση. Είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας. Καλό ήταν να μην γίνει, γιατί πάντοτε λέμε ότι η πειθό έχει μεγαλύτερη αξία από την υποχρεωτικότητα. Εν τούτης όμως δεν επετεύχθη κάτι τέτοιο, και ειδικά για τους υγειονομικούς, οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα, τον ευαίσθητο τομέα των νοσοκομείων και των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, δίνοντας έστω και το παράδειγμα, και για ηθικούς λόγους έπρεπε να εμβολιαστούμε. Άρα θα δώσουμε και για όλα αυτά απαντήσεις, και ένας τώρα από τους συναδέλφους να ξεκινήσει να μιλάει όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Θα ξεκινήσουμε. Εσύ κύριε Νιτσάκη ή ο Παναγιώτης Θεοδοσίου. Να περιμένουμε να θέσουν τη συνάδελφη. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα προσπαθήσουμε πολύ λίγα και απλά λόγια να λύσουμε τους προβληματισμούς γύρω από την ευρεία χρήση των εμβολίων κατά του COVID. Όπως ξέρετε, η ιατρική διέπεται από κανόνες τόσο στην άσκησή της όσο και στην εφαρμογή της. Όλοι μας στην κλινική μας πράξη δουλεύουμε με βάση guideline και ακολουθούμε τις οδηγίες των αντίστοιχων εταιριών, όχι εταιριών φαρμακευτικών, των επιστημονικών μας εταιριών. Υπάρχει λοιπόν ένας διάχυτος προβληματισμός γύρω από την χρήση των εμβολίων που έγκυται σε 4 βασικά ζητήματα. Το ένα αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, το δεύτερο την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, το τρίτο τις παρενέργειες των εμβολίων και το τέταρτο τις μακροχρόνιες συνέπειες αυτών. Αν τα πιάσουμε λοιπόν αναλυτικά και από την αρχή, και επειδή πρέπει να πλέον έχουμε δεδομένα και μελέτες και πρέπει να σταματήσει η παραφιλολογία γύρω από τη χρήση των εμβολίων. Όσον αφορά λοιπόν την ασφάλεια των εμβολίων, ξέρουμε ότι τα εμβόλια πήραν κατεπίγουσα έγκριση και αυτό μας προβλημάτισε όλους αρχικά. Στην πορεία όμως, τώρα που μιλάμε, έχουν γίνει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Πρόσφατα ξέρετε όλοι ότι το αμερικάνικο FDA, δηλαδή ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, που είναι σαν αυστηρό τους ελεγκτικός μηχανισμός, έδωσε πλέον κανονική έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer.
Ήδη στην Αμερική ξεκινάει να κάνει υποχρεωτικά εμβολιασμό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε όλα τα στελέχη του. Άρα λοιπόν μετά από 6,5 δισεκατομμύρια δόσεις, αν είχαμε τις τρομερές παρενέργειες, θα είχαν αποσυρθεί, είναι αυτονόητο. Ο προβληματισμός μας γύρω από την αποτελεσματικότητα. Εδώ έγινε και, να το πω λαϊκά, ένα φάουλ όσον αφορά την καμπάνια προώθησης του εμβολιασμού, όταν λέγαμε στους νέους μας, πάρτε 150 ευρώ, κάντε το εμβόλιο, ξεχυθείτε στα νησιά και ελεύθερα διακοπές. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ξέραμε η αποτελεσματικότητα των εμβολίων κειμενόταν γύρω στο 80-90%. Το αποτέλεσμα της πλήρης χαλάρωσης το διαβάζουμε ακόμα στο τέταρτο κύμα. Αυτό ήταν λάθος στην τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση στην προώθηση των εμβολίων. Προβληματιζόμαστε για την αποτελεσματικότητα. Από την αρχή, ναι. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι τα εμβόλια είναι 100% αποτελεσματικά. Ξέραμε το ποσοστό αποτελεσματικότητας. Η γρήπη, να φανταστείτε, έχει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας γύρω στο 60%. Μας προβληματίζει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την μετάλλαξη Δέλτα, που δείχνει ότι προοδευτικά, συγκεκριμένα για το εμβόλιο της Pfizer, από το 88% έχει πέσει γύρω στο 74%, μετά από 5-6 μήνες του εμβολιασμού, της δεύτερης δόσης του εμβολιασμού, και το ποσοστό της Άστρα αντίστοιχα έχει πέσει γύρω από το 77% γύρω στο 67%. Όμως αυτά είναι στοιχεία με βάση βρετανικές, αμερικάνικες μελέτες δημοσιευμένες. Όμως, τι πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά? Ναι, μεν πέφτει η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, πού βοηθάνε τα εμβόλια? Όχι στο να μην κολλήσουμε, στο να μην νοσήσουμε και να μην νοσηλευτούμε. Πρόσφατη λοιπόν μελέτη που έχει γίνει αυτή τέλος Αυγούστου δείχνει ότι σε 43.000 που έγινε από το σύνδεση στο Λος Άντζελες, δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στις νοσηλίες σε 43.000 κρούσματα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν τι κάνουν? Προλαμβάνουν τις νοσηλίες, προλαμβάνουν λοιπόν την άσχημη εξέλιξη της πορείας της εκδήλωσης της νόσης από τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα οι εμβολιασμένοι αποδείχτηκε ότι σε αυτή τη μελέτη είχαν 27 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα. Οι μη εμβολιασμένοι 27 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλευτούν. Από τους εμβολιασμένους όμως, που είναι και το βασικότερο, ένα 3% των ανθρώπων αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, εκ των οποίων όμως, και εδώ είναι το σημαντικότερο, το 0,2% αυτών οδηγήθηκε σε ΜΕΘ. Άρα λοιπόν το εμβόλιο προλαμβάνει πάρα πολύ τις νοσηλίες. Επίσης, μια μεγάλη βοήθεια του εμβολίου είναι όσον αφορά τη μεταδοτικότητα. Ξέρετε ότι οι εμβολιασμένοι κολλάνε πολύ, πολύ λιγότερο. Έχουν παρενέργεια στα εμβόλια? Σαφώς έχουν παρενέργειες. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες. Και δεν θα αναφερθώ στις απλές παρενέργειες, τον πυρετό, κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις, τον πόνο, αρθραλγίες. Αυτά είναι συχνά και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Οι βασικές όμως παρενέργειες των εμβολίων, είτε αυτά είναι εμβόλια mRNA, είτε τα συμβατικά εμβόλια της Άστρα και της Johnson, δηλαδή μιλάμε για θρομβώσεις, μιλάμε για εγκεφαλικά, μιλάμε για μυοκαρδίτιδες, είναι σε σχέση με τις επιπλοκές των ανθρώπων που νοσούν από κορονοϊό, γιατί δυστυχώς και ο ίδιος ο κορονοϊός κάνει αυτές τις επιπλοκές, είναι απεροελάχιστες. Δηλαδή, σε περίπου 10 εκατομμύρια δόσεις από Άστρα ή Pfizer, τα εγκεφαλικά, οι θρομβώσεις, τα επεισόδια θρομβοπαινίας που μπορεί να καταλήξουν σε νοσηλεία ή και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους σαν να πεθάνουν, είναι στα 10 εκατομμύρια από κάθε ή τα mRNA ή τα συμβατικά εμβόλια, ούτε 200. Αναλογικά όμως τα ποσοστά αυτών των επιπλοκών από τους ανθρώπους που νόσησαν από κορονοϊό είναι παρασάγκας μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε επιπλοκές των εμβολίων και το προβάλλουμε, όταν είχαμε και πρόσφατα ένα περιστατικό μυοκαρδίτιδας, το οποίο το ξέρουμε μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer σε νέους ανθρώπους, αυτά είναι περίπου 10 στο 1 εκατομμύριο. Είναι απλά, νοσηλεύονται για 4-5 μέρες και πάνε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, οι παρενέργειες των εμβολίων σε σχέση
με τις παρενέργειες, τις ίδιες παρενέργειες. Δηλαδή, ο κορονοϊός κάνει θρομβοεμβολική νόσο, δηλαδή κάνει θρομβώσεις, κάνει θρομποπενία. Οι συνάδελφοι τα βλέπουν, ο κ. Σαντζάκης τα βλέπει και κάθε μέρα. Είναι πολλαπλάσιες. Άρα, λοιπόν, το κέρδος των εμβολίων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και τέλος, έχει μελλοντικές επιπτώσεις το εμβόλιο? Ένας προβληματισμός. Πιθανότατα έχει. Πιθανότατα. Δεν το ξέρω. Πιθανότατα. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε ένα πραγματικό κίνδυνο. Να νοσήσουμε, να κινδυνεύσουμε, να οδηγηθούμε στη μέθη και να πεθάνουμε. Μπροστά στον πραγματικό κίνδυνο, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Και το εμβόλιο είναι ένα από τα βασικά μέσα προστασίας που έχουμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέω, που αναλύεται κάθε μέρα, αυτό που λέμε post-COVID σύνδρομο, δηλαδή τα μετά τον κορονοϊό επακόλουθα, που έχει αποδειχθεί ότι σε ανθρώπους που έχουν νοσηλευτεί και με τελευταίες μελέτες από το Lancet, είναι στη Βρετανία αναφέρεται ένα εκατομμύριο πληθυσμός με post-COVID σύνδρομο, με συμπτώματα, κατάθλιψη, δύσπνια, καταβολή, τριχόπτωση, αναφέρονται σε αυτά τα 34.000 παιδιά. Αυτά είναι τα επακόλουθα της λίμωξης από κορονοϊό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, το κέρδος των εμβολίων με ασφαλές προφίλ πλέον, με δεδομένα που έχουμε για την αποτελεσματικότητά του και κυρίως την αποτελεσματικότητα στην αποφυγή νοσηλιών, προέχει και πρέπει ο κόσμος να σταματήσει τον προβληματισμό και την παραφιλολογία γύρω από τη χρήση των εμβολίων. Ο κύριος Ανιτσάκης είναι διευθυντής. Κύριος Ανιτσάκης, ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής, υπεύθυνος λοιμόξεων στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Ένας συνάδελφος, γιατρός, ο οποίος τα ζει περισσότερο κοντά από το οποιοδήποτε άλλο. Πάμε, κύριε Ανιτσάκη. Λοιπόν, είναι αναμφισβήτητο ότι τα εμβόλια ήταν πάντα το μεγάλο όπλο της ανθρωπότητας ενάντια στις πανδημίες. Νόσοι οι οποίες ήταν πολύ θανατερές, εξαφανίστηκαν, όπως για παράδειγμα η ευλογιά, με πάνω από 2 δισεκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε νόσους οι οποίες ήταν πολύ συχνές παλιά, σήμερα να είναι σπάνιες. Κοντέψε να εξαφανίσουμε την ηλαρά. Πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμόσαστε, είχαμε μία υποτροπή, εμφανίστηκαν καινούργιες περιπτώσεις ηλαράς. Γιατί? Σε ανεμβολίαστους ή ανεπαρκώς εμβολιασμένους. Και είδαμε περιστατικά ηλαράς μετά από πάρα πολλά χρόνια, σοβαρά όμως περιστατικά. Γιατί σε ενήλικες οι παιδικές αρρώστιες, όπως ξέρετε, είναι σοβαρότερες. Τώρα, ερχόμαστε στην συγκεκριμένη πανδημία. Είναι όπλο το εμβόλιο, το μεγαλύτερο που έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αποτελεσματικό. Η αποτελεσματικότητα του δεν αμφισβητείται πια. Στην αρχή, βέβαια, ήταν μια καινούργια κατάσταση. Προσπαθούσε η επιστημονική κοινότητα να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα, να βρει καινούριο εμβόλιο, καινούργια φάρμακα. Ήταν μια καινούργια κατάσταση, ένας καινούριος ιός με πολύ πολύ επιθετική συμπεριφορά και με ακόμα δεν υπήρχαν οι πληροφορίες εκείνες που θα οδηγούσαν σε ασφαλή συμπεράσματα. Άρα, κάποια συμπεράσματα που βγήκαν στην αρχή, κάποιες οδηγίες που βγήκαν στην αρχή και αναθεωρήθηκαν, αποδεικνύουν αυτό ακριβώς, ότι η επιστημονική κοινότητα παρακολουθούσε συνεχώς και όταν χρειαζότανε έπαιρνε τις ανάλογες αποφάσεις και απέσυρε κάποια φάρμακα από τη θεραπεία ή έβαζε καινούρια ανάλογα με την αποτελεσματικότητα που είχαν αυτά τα φάρμακα. Όσον αφορά τα εμβόλια, είναι αυτά που πραγματικά χτίζουν το τείχος ανοσίας που θα μας δώσουν την διέξοδο. Είναι το μεγάλο μας όπλο και πάλι. Γι' αυτό η καθολικότητα του εμβολιασμού για μας και για όλη την επιστημονική κοινότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Πραγματικά είμαστε υπέρ της καθολικότητας του εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό εκεί όπου ενδείγνεται. Η αποτελεσματικότητα του επιβεβαιώνεται συνεχώς. Πρόσφατα, στις 8 του μήνα, στο New England Journal of Medicine, μιλάμε, αν όχι το πιο σοβαρό ιατρικό περιοδικό, ίσως από τα σοβαρότερα, έτσι θα τα βάλω τέτοιο, είχε μια, που αν κάποιος γράψει μια μελέτη στο New England, μια-δυο μελέτες, γίνεται καθηγητής πανεπιστημίου, εν ολίγης. Ας πούμε, τόση βαρύτητα που έχει αυτό το περιοδικό. Έβγαλε ότι η προστασία από τα εμβόλια είναι 91% για επίσκεψη στα ΤΕΠ. Άρα αποσυμφορούνται τουλάχιστον τα ΤΕΠ.
90%, 89% για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ακόμα και αυτοί που θα πάνε εκεί πέρα, δηλαδή οι περισσότεροι δεν θα εισαχθούν στο νοσοκομείο. Και 90% για εισαγωγή στη ΜΕΘ. Βλέπετε κάθε μέρα στο νεοδί που κάνει την πληροφόρηση ότι οι ανεμβολίαστοι που είναι στη ΜΕΘ είναι στο 90%. Περίπου λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτά κάποτε πρέπει να μιλάμε με νούμερα και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα νούμερα. Όταν λέμε ότι έχουμε έναν θάνατο πανευρωπαϊκά για κάποια παρενέργεια και το κάνουμε σημαία, αυτό παραβλέπει ότι εκτός από αυτό το θάνατο υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι οι οποίοι σώθηκαν από αυτό, που δεν κάνανε εδώ και μάλιστα σώθηκαν. Δηλαδή, και για να δούμε το πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια, είναι τόσο κάτω από την συνδιαρκή παρακολούθηση, τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και δημοσιογραφικά, άμα θέλετε, με την παραμικρή μείζον παρενέργεια γίνεται πρωτοσέλιδο. Άρα και η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει και αναπροσαρμόζει σε ορισμένες φάσεις, αν χρειάζεται, την τακτική της, τις οδηγίες και όλα αυτά. Άρα δεν μπορούμε με τίποτα, εάν θέλουμε να μιλάμε επιστημονικά βέβαια, να αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Η ασφάλεια, εντάξει, στην ασφάλεια υπήρχαν στην αρχή κάποιες, γιατί όντως δεν μπορούσε να περιμένεις 2 χρόνια να γίνουν μελέτες πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού για να το βγάλεις όπως γίνεται στα φάρμακα, για παράδειγμα, συνήθως. Αυτό απαιτεί 2-3-4 χρόνια. Σε 2-3-4 χρόνια οι εκατόμβες των νεκρών θα ήταν. Τις έχουμε δει στην τηλεόραση, φαντάζομαι. Άρα έπρεπε κάτι να γίνει γρήγορα. Έγινε όμως. Το οποίο βέβαια πάντα ήταν υποδιαρκή παρακολούθηση. Σήμερα μιλάμε για 6 δισεκατομμύρια δόσεις. Το δείγμα είναι τεράστιο, δεν είναι μικρό πια. Και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες και γνωστές. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχει παρενέργειες. Δεν υπάρχει φάρμακο που δεν έχει παρενέργειες. Άμα πάρετε το πιο απλό φάρμακο, να πάρετε την παρακεταμόλη, το γνωστό σαν τεπών, και ανοίξετε το SPC να δείτε τη γράφη μέσα, θα καταλάβετε ότι όλα τα φάρμακα μπορούν να παρουσιάσουν, και είναι υποχρεωμένος και η ιατρική κοινότητα να αναφέρει κάθε παρενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή, και το κάνουν, και όλα τα φάρμακα παρακολουθούνται διαχρονικά. Τώρα, αυτά που έχουμε, τα ωφέλη που έχουμε, είναι τεράστια. Πραγματικά τεράστια, και πρέπει να πείσουμε όλο τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα πρώτα υπηθώ να πείσουμε και μετά να φτάσουμε στην υποχρέωση, στην υποχρεωτικότητα. Υπηθώς, για παράδειγμα, εμείς στο νοσοκομείο στο Βοστάνιο νομίζω ότι τα καταφέραμε. Για ποιο λόγο? Έχουμε 139 συναδέλφους γιατρούς, από τους οποίους οι 125 εμβολιάστηκαν πλήρως, οι 4 είναι μερικώς εμβολιασμένοι τώρα, ένας έχει απαλλαγή λόγω υποκείμενης νόσου και μόνο 4 μπήκαν σε αναστολή. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Δηλαδή, μιλάμε στους 139 γιατρούς, μόνο οι 4 αρνήθηκαν τον εμβολιασμό. Για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, στους οποίους, εντάξει, δεν θέλω να κρίνω, ας πούμε, γενικά. Αλλά μιλώντας με επιστημονικά κριτήρια, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Και εντάξει, την υποχρεωτικότητα μπορούμε να την καταλάβουμε στο πλαίσιο ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και επηρεάζονται και άλλες κοινωνικές ομάδες. Επηρεάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας, που εδώ θα ήθελα να το πω ότι είναι το δεύτερο μεγάλο όπλο ενάντια στην πανδημία, το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού, να το ενισχύσουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας βγήκε από τη λιτότητα. Βγήκε από μια παραταταμένη περίοδο με έλλειψη προσωπικού, με έλλειψη πόρων, με έλλειψη υποδομών. Και νομίζω τώρα είναι η ευκαιρία, αφού καταλάβαμε τη μεγάλη του συνεισφορά στην καταπολέμηση της πανδημίας, να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί του, πραγματικά σοβαρά μαζί του, διαχρονικά, ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι. Και ένα τρίτο που θα ήθελα, έτσι μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να επισημάνω. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο παγκοσμίως έχει εμβολιαστεί έστω με μία δόση το 42,6%. Είναι χθεσινά τα νούμερα. Αλλά μου έκανε ένα πολύ μεγάλο εντύπωση. Από τις χαμηλά οικονομικά ΑΕΠ, που έχουν χαμηλό οικονομικό ΑΕΠ, πώς να το πω, χώρες, μόνο το 1,9% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Μακροχρόνια. Είναι μια πηγή
από όπου θα προέλθει η αναζωοπήρωση του ιού, θα προέρχονται καινούριες μεταλλάξεις και όλα αυτά. Άρα, είναι χρέος της διεθνούς κοινότητας να στρέψει το βλέμμα και σε αυτές τις χαμηλού οικονομικής κατάστασης χώρες. Αυτά ήθελα εγώ να πω σε πρώτη βάση και θα λέμε κι εσείς. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιντσάκη. Νομίζω ότι ήταν αρκετά κατατοπιστικός. Κάτι για τον εμβολιασμό. Πάντοτε. Και ο τρόπος που απλώνεται σε βάθος χρόνου ο εμβολιασμός δεν είναι καλό στο χτίσιμο ανοσίας, γιατί ο εμβολιασμός για να κάνει στήριξη, και αυτό παίζουν και οι τρίτες χώρες που πρέπει είναι εμβολιαστές, ναι. Αλλά και στις σύγχρονες χώρες που απλώθηκε στη γρήπη, εμβολιάζουμε σε 3 μήνες για να χτίσουμε. Όσο τον απλώνουμε, έως προχωράει, βρίσκει έδαφος. Και έπρεπε να ήμασταν πιο γρήγοροι. Πιστεύω ότι πάντοτε βασισμένο σε επιστημονικά κριτήρια και δεδομένα, ο κ. Σαντσάκης ήταν αρκετά πολύ κατατοπιστικός, θα έλεγα. Τα στοιχεία που μας έδωσε ήταν σημαντικά και είναι σημαντικά. Τώρα ο κύριος Γαλλιές θα αναφερθεί στην εξέλιξη και σε όλα αυτά τα οποία προκύψανε λόγω των εμβολιασμών. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Αυτό που χρειάζεται όταν αντιμετωπίζουμε μια πανδημία είναι η περιφρούρηση της υγείας του λαού. Επομένως, το πρώτο θέμα δεν είναι να θεραπεύσουμε, είναι να προλάβουμε. Η Ελλάδα διαχρονικά είχε προβλήματα στην διάρθρωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επομένως, είμαστε αρκετά πίσω στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία θα έπρεπε σε κανονικές συνθήκες συνέχεια να λάβει τον ρόλο της πρόληψης, της ενημέρωσης, ακόμα και του εμβολιασμού του κόσμου. Επομένως, βρεθήκαμε τώρα μπροστά σε μια κατάσταση όπου με όλα τα προβλήματα που ανέφερε και ο κύριος Σανιτσάκης λόγω της προηγούμενης κρίσης και το πώς αντιμετωπίστηκε, βρεθήκαμε σε μειονεκτική θέση για να περιφρουρήσουμε την υγεία του λαού. Πρώτα, να περιφρουρήσουμε την υγεία. Και κατά δεύτερο λόγο, φυσικά, να είμαστε σε θέση να θεραπεύσουμε τους ασθενείς. Τα εμβόλια έρχονται σε αυτή την πρώτη, στην πρώτη βαθμίδα. Και ήταν απαραίτητα τα εμβόλια και έπρεπε να γίνουν γρήγορα για να μπορέσει να σωθεί εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη. Δεν είχαν στην αρχή τις τελικές εγκρίσεις, τις απέκτησαν. Τώρα αρκετά από αυτά τα εμβόλια για τα οποία συζητάμε έχουν και την τελική έγκριση, ειδικά από τον FDA, τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, που είναι μια αυστηρή υπηρεσία. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε τις τελικές εγκρίσεις για μια σειρά από εμβόλια, που έχουν αποδειχτεί και ασφαλή και αρκετά αποτελεσματικά. Επομένως, το δεύτερο βήμα θα έπρεπε να είναι όχι αμφιβολία απέναντι στον εμβολιασμό, αλλά η οργάνωση του εμβολιασμού και της ενημέρωσης του κόσμου με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε καθολικό εμβολιασμό. Και εδώ η Ελλάδα πάσχει, η χώρα μας, πάρα πολύ. Και εμείς σαν ιατρικός σύλλογος το έχουμε επισημάνει και άλλες φορές σε σχέση με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ποια θα έπρεπε να είναι η πραγματική η εικόνα και η οργάνωσή της και πώς είναι δυστυχώς σήμερα. Ακόμα και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, πώς θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία επανδρωμένα, ειδικά μετά από 1,5 χρόνο κορονοϊού, και πόσες ελλείψεις τελικά έχουν. Είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση και επομένως αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για την οργάνωση της όλης δουλειάς είναι ανεπαρκή. Είναι λίγα και μερικές φορές και σε λανθασμένη κατεύθυνση. Επομένως, χρειαζόμαστε προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των ειδών του προσωπικού σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε και να προλαμβάνουμε και να ενημερώνουμε, να ενισχυθεί δηλαδή η πρωτοβάθμια περίθαλψη και να θεραπεύουμε στα νοσοκομεία. Μια άλλη πλευρά αυτού του ζητήματος. Έχουμε πάρα πολλές παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, την εποχή του κορονοϊού, με την ελλιπή οργάνωση και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πολλοί άνθρωποι δεν πήγανε στο δημόσιο σύστημα υγείας από φόβο. Και δυστυχώς αρκετοί από αυτούς έχουν καταλήξει ή έχουν καταλήξει από ελλιπή παρακολούθηση της νόσου τους. Ακόμα και βαρέως πάσχοντες. Αυτά τα νούμερα δεν τα έχει υπολογίσει κανείς.
Και είναι παράπλευρες εντός εισαγωγικών απώλειες, οι οποίες είναι απώλειες της εποχής του κορονοϊού, αλλά αποδίδονται κύρια στην ελλιπή κακή οργάνωση του συστήματος υγείας. Ακόμη και τώρα που η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα σε αναστολές, που κατά τη γνώμη του Ιατρικού Συλλόγου είναι λανθασμένες οι αναστολές του προσωπικού, βρίσκονται και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια οργάνωση υγείας σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι υπομίζονται τεράστιο βάρος που έχουν ήδη επομιστεί την εποχή του κορονοϊού, έχουν ήδη εξαντληθεί τρέχοντας συνεχώς 1,5 χρόνο και αυτή τη στιγμή επομίζονται και το βάρος των συναδέλφων τους, οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Και όντας σε αναστολή, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξουν. Επομένως, σε αυτή τη στιγμή και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια βαθμίδα υγείας βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα καταφέρουν να αντέξουν και στην πόλη μας και στη Μυτιλήνη. Γιατί ακριβώς έχουμε πάνω από 25 νοσηλευτές, έχουμε τόσο προσωπικό, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οργάνωση της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών. Άλλο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς παλεύουμε σαν Ιατρικός Σύλλογος για να ενημερώσουμε όσο γίνεται πιο σωστά επιστημονικά. Νομίζουμε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το καθήκον και των άλλων επιστημονικών οργάνων και της κυβέρνησης συνολικά, ακούγοντας τα επιστημονικά όργανα. Δηλαδή να ενημερώσει 1,5 χρόνο τώρα τον κόσμο σε όλη την επικράτεια και τον επιστημονικό και τον ελληνικό λαό για το τι είναι ο κορονοϊός, τι προσφέρουν τα εμβόλια για τον κορονοϊό και τι προσφέρει και τι πρέπει να κάνει στο σύστημα υγείας. Όπως ξέρετε και θα το έχετε διαπιστώσει, 1,5 χρόνο δεν έχει σταλεί ένας μεγάλος καθηγητής κάποιο όνομα, εντός εισαγωγικών όνομα, από αυτά που συμμετέχουν, που καθορίζουν την τύχη της ιατρικής στη χώρα μας σε σχέση με τον κορονοϊό, να μιλήσει στον κόσμο και στους επιστήμονες μιας περιοχής, εδώ είμαστε και σε παραμεθόρια περιοχή, και στον κόσμο. Να προχωρήσουμε δηλαδή στην ενημέρωση και την ουσιαστική επιστημονική ενημέρωση. Όταν δεν προηγείται η επιστημονική ενημέρωση, αλλά προηγούνται οι αναστολές, κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι τέλος για να φτάσουμε στον καθολικό εμβολιασμό. Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μας έχουν κάποιες άλλες απόψεις και οι απόψεις τους εκφέρονται χωρίς να στηρίζονται επιστημονικά, αλλά διασπείρουν την αμφιβολία. Με την αμφιβολία που μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια της επιστήμης, αλλά να γίνει γόνιμη επιστημονική συζήτηση και όχι αμφιβολία φιλοσοφική, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά, όπως ανέφερε και ο κύριος Ανιτσάκης και οι προηγούμενοι ομιλητές, πάρα πολλά επιστημονικά στοιχεία που είναι καθολικά υπέρ του εμβολιασμού. Επομένως, αν είχαμε μια τέτοια συζήτηση με συναδέλφους, θα λέγαμε ότι είναι υγιές στην επιστημονική κοινότητα. Είναι μια υγιής κατάσταση, γιατί συζητούμε επιστημονικά. Δεν έχουμε απέναντί μας όμως επιστημονικά επιχειρήματα. Έχουμε μια διασπορά αμφιβολίας. Η ζημιά που γίνεται στον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ο κόσμος ακούει και λέει: ορίστε, ο ένας γιατρός είναι υπέρ, ο άλλος γιατρός είναι κατά. Ανεξάρτητα αν, όπως είπε και ο κύριος Ανιτσάκης, είναι μόνο μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι αρνητές του εμβολιασμού. Και όλοι οι άλλοι γιατροί και νοσηλευτές ακόμα, δεν χρειάστηκε να έχουν κάποιο νόμο περί υποχρεωτικότητας για να εμβολιαστούν. Έχουν ήδη εμβολιαστεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Είναι ήδη εμβολιασμένοι, γιατί έχουν πιστεί επιστημονικά. Επομένως, αν λοιπόν προχωρήσουμε και μπούμε σε μια συζήτηση με απόψεις οι οποίες δεν στηρίζονται επιστημονικά, θα αποπροσανατολίσουμε τελείως τον κόσμο. Εμείς στην Ιατρικό Σύλλογο δεν το θέλουμε. Γι' αυτό στηριχτήκαμε όλοι σήμερα στο πάνελ, στα επιστημονικά δεδομένα, σε δεδομένα που θα έπρεπε να δούμε και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας. Θέλουμε άμεσες προσλήψεις, ακόμα και στις αναστολές δεν έχουν γίνει προσλήψεις, ακόμα και σε αυτό, αλλά δεν είναι το κύριο θέμα. Άμεσες προσλήψεις και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια
βαθμίδα υγείας. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν φτάνει. Δηλαδή, η αντιμετώπιση δεν είναι μόνο εμβολιασμός, όπως είπε και ο κύριος Σανιτσάκης, είναι το κύριο όπλο, αλλά δεν είναι το μόνο όπλο. Και επομένως, αυτή τη στιγμή πρέπει να απλώσουμε όλα τα όπλα. Και 1,5 χρόνο μετά, δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν τα έχει απλώσει. Είπανε και οι συνάδελφοι, αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ή αντιδράσεις μπορεί να έχει ο καθένας μας και ειδικά από το ιατρικό προσωπικό, πάντοτε βασισμένες σε επιστημονικά κριτήρια και δεδομένα. Το ίδιο δεν θέλω να χαρακτηρίσω τους δύο συναδέλφους οι οποίοι με τη στάση τους αποπροσανατολίζουν, το είπαμε, με ανορθολογικές απόψεις. Αλλά είναι δικές τους απόψεις. Εμείς πάντοτε στηριζόμαστε και πάνω στα επιστημονικά κριτήρια, πάνω στα guidelines, πάνω στις απόψεις και του ΠΟΗ, του Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, πάνω σε όλα αυτά. Πιστεύω ότι τα μόνα κριτήρια τα οποία έχουμε για να προχωρήσουμε είναι αυτό. Όσο αναφορά δε, πιστεύω ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εδώ στην περιφέρεια, κυρίως με τις μονήρες ειδικότητες, διότι όταν είναι μια ειδικότητα μόνη της ή μια ειδικότητα η οποία στερείται του πλήθους των γιατρών να προσφέρουν τις υπηρεσίες, το επόμενο είναι ότι θα φανεί η έλλειψή της. Άρα αυτό το πράγμα συνέβη εδώ στο νοσοκομείο το δικό μας. Στα κέντρα, στα αστικά κέντρα που έχουν και από εκεί υπήρχαν, μπήκαν σε αναστολή κάποιοι συνάδελφοι, πολλές ειδικότητες, δεν φάνηκε αυτό το κενό τόσο πολύ όσο φάνηκε, φαίνεται εδώ σε εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε τις θέσεις και τις τάσεις ότι δεν περισσεύει κανένας. Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρει ο καθένας και ειδικά στον τομέα του είναι πολύ σημαντικές, σημαντικότατες θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι το νοσοκομείο της Μυτιλήνης δεν στηρίζεται μόνο σε αυτές τις δύο γιατρούς. Το νοσοκομείο της Μυτιλήνης υπήρχε από το 1935, λειτουργεί από το 1935 με πολλές ειδικότητες και πολλούς γιατρούς, γιατί για μένα σημαντικοί είναι όλοι οι γιατροί που δουλεύουν μέσα στο νοσοκομείο και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όλοι προσφέρουν στον τομέα τους και στην ειδικότητά τους υπηρεσίες υγείας, άρα είναι σημαντικοί όλοι τους. Είπα ότι δημιουργήθηκε το πρόβλημα λόγω της μονήρους ειδικότητας. Και έτσι, τώρα, αν στο προάβλιο το νοσοκομείο κάνουν οτιδήποτε, μου επιτρέψετε να μην το χαρακτηρίσω, μπορώ να το χαρακτηρίσω, αλλά δεν θα ήθελα, εντάξει, θα μπορούσαμε, διότι κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σύγχυση, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται καταστάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας, όλοι είναι σημαντικοί για το νοσοκομείο και δεν υπάρχει κανένας που περισσεύει και οι γιατροί, όλοι, όλων των ειδικοτήτων είναι σημαντικοί για τη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου. Παρακαλώ. Είπατε πρώτα επιφώσεις, όλοι το είπατε, μετά η υποχρεωτικότητα. Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν ήρθε κάποιος από αυτούς που συμμετέχουν στην τηλεπαράθυρα να συνονίσουμε τέτοια συζήτηση εδώ στο νησί και να ενημερωθεί ο κόσμος. Να πούμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο που έχουμε την πανδημία, η μόνη σοβαρή συζήτηση που έγινε δημόσια ήταν από ένα σύλλογο ενός σχολείου, των Δαφείων, που κάλεσε δύο επιστήμονες και ενημέρωσε τον κόσμο για τα εμβόλια. Ούτε και ο Ιατρικός Σύλλογος, εδώ και 9 μήνες, 10 μήνες που έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός, παρενέβη σοβαρά και με συχνές παρεμβάσεις για να ενημερώσει τον κόσμο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση που γίνεται σήμερα. Έχετε σκοπό να καθιερώσετε τέτοιους παρέμβαση? Πράγματι έχετε δίκιο.
ότι οι παρεμβάσεις, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Ιατρικό Σύλλογο, έστω και με ανακοινώσεις, έστω υπέπαιρνε θέση και προσπαθούσε όσο το δυνατόν να ευαισθητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ανέφερε και ο κύριος Γαλής, να είσαστε σίγουροι και θα το συζητήσουμε μετά το πέρας της συνέντευξης αυτής, τις σκέψεις που έχουμε και πώς θα μπορέσουμε και εσείς να βοηθήσετε να καλύψετε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σταματήσει αυτό το οποίο δεν θα είναι το τελευταίο που κάνουμε όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση όλων αυτών που πρέπει να ασχοληθούν με τον εμβολιασμό. Θα έχει και συνέχεια, θα γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες πράγματι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση ούτως ώστε να βοηθήσουν. Γι' αυτό σας είπα, θέλουμε και τη δικιά σας τη βοήθεια και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το δυνατόν, όσο το δυνατόν, καλύτερα το στόχο μας. Παρ' όλα αυτά κάτι θα κάνουμε. Παναγιώτη. Κυρία Τζινέλη, ξέρετε ότι πάντα ήμασταν στη διάθεσή σας, όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, να βγούμε και να ενημερώσουμε. Ξέρετε επίσης ότι κάναμε πολλές εισηγήσεις στο Δήμο, στην Περιφέρεια, προτείναμε πριν ακόμα ασχοληθούμε με τα εμβόλια, γιατί τα εμβόλια ήρθαν μετά. Η πανδημία χρειαζόταν διαχείριση. Ξέρετε λοιπόν πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν μας άκουσε κανένας. Εγώ δεν θέλω να πάρω από πάνω μας το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε κανένας. Πότε μας φωνάξε? Εμείς στείλαμε και είπαμε, προτείναμε. Να μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πει. Προτείναμε κατά την ταπεινή μας άποψη τρόπους για να γίνει καλύτερη διαχείριση, καλύτερη χνηλάτιση, καλύτερη ενημέρωση. Και μετά θα μπαίνουμε. Δεν μας άκουσε κανένας. Ξέρετε ποιοι συμμετέχουν στις επιτροπές, ξέρετε ποιοι συμμετέχουν στις χνηλατήσεις, ξέρετε ότι δεν ξέρει κανένας πόσα τεστ γίνονται στη Μυτιλήνη, ξέρετε ότι δεν ξέρει κανένας που είναι τα περιστατικά που βρίσκονται στη Μύρνη, στη Δυτική Λέσβο, είναι στην Κανονική Λέσβο, στη Μυτιλήνη. Λοιπόν, ποιο μερίδιο ευθύνης, λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, ξέρετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κουράζονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να χτυπάμε πόρτες και να μην ανήκαμε. Σε τελική ανάλυση, εμείς ούτε φίρμες είμαστε, όπως είπε η συνάδελφός σας, ούτε θέλουμε τέτοιους τίτλους. Ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους συναδέλφους μας. Η ιατρική ανέκαθεν ήταν ταπεινή. Και η ιατρική πρέπει να ασκείται ταπεινά. Να πάνω σε αυτό μπορείτε να μεταφέρουμε τα μικρόφωνα. Α, και κάτι άλλο, συγγνώμη, μην το μεταφέρετε, γιατί θα, άμα δεν το πω θα σκάσω. Ναι. Ηθικά και επιστημονικά, υγειονομικοί είχαμε την υποχρέωση, πλέον υπάρχουν, αλλά και ηθικά και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους συναδέλφους μας και απέναντι στους ασθενείς μας και απέναντι στις οικογένειές μας. Όμως, έπρεπε να εμβολιαστούμε και αφού κάποιοι δεν το έκαναν, εγώ συμφωνώ και με την υποχρεωτικότητα στο κομμάτι το δικό μας. Όμως, δεν μπορώ να δεχτώ τους ανθρώπους που τους θεοποιούσαν, που τους στέλναν τις συμφωνικές, που τους χειροκροτούσαν, να τους στοχοποιούμε, άσχετα με την άποψή τους αυτή για τον εμβολιασμό. Δεν μπορείς να τους στοχοποιήσεις και δεν μπορείς να τους βάζεις σε αναστολή εργασίας. Δεν λύνεται με τιμωρίες η πανδημία. Υπάρχουν άλλα, αναφέρθηκαν και από τον πρόεδρο και από τον κύριο Νιτσάκη και από τον κύριο Γαλή. Δεν μπορείς να στοχοποιήσεις και να τιμωρείς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες θυμάστε πολύ καλά ότι όλοι χειροκροτούσαν κάτω από τα μπαλκόνια των νοσοκομείων. Άρα λοιπόν τώρα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πρέπει να τους δακτυλοδεικτούμε και σε αναστολή? Την ιατρική τους θέση την έχουμε κατακρίνει, γιατί εμείς μιλάμε με επιστημονικά δεδομένα. Αλλά όχι τιμωρητική διάθεση. Δεν φταίνε αυτοί για την πανδημία αν στράβωσε. Αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα, επανερχόμενος λίγο στο προηγούμενο όσον αφορά την ενημέρωση, θα συμμεριστώ τις απόψεις σας κατά το ίμιση. Γιατί ενημέρωση θέλει ο παππούς στο χωριό, η γιαγιά και αυτοί που θέλουν κάποιον τον οποίο να αναγνωρίζουν, αναγνωρίσιμο να τους τα πει. Το να έρχεται ο ένας όμως, ο οποίος κάνει διπλωματική στο πανεπιστήμιο και να μου λέει δεν έχω ενημέρωση, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω στον 21ο αιώνα. Ανοίγεις το ίντερνετ,
κάνεις στο γκουγκλάρεις κορονοϊός εμβολιασμός και θα σου βγάλει 15.000 άρθρα. Εκεί ο καλός επιστήμονας, ο σωστός, θα διαλέξει τις πηγές του, τα άρθρα που θα πιστέψει. Και, δηλαδή, το ναι μεν ότι όποιος ο απλός άνθρωπος θέλει να ενημερωθεί από κάποιον που έχει επίδραση επάνω του, γιατί δεν θα του πει κάτι καινούργια σου. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου οι οποίοι όφυλαν να είναι ενημερωμένοι. Δεν χρειάζεται να βγαίνω εγώ κάθε μέρα και να τους λέω για τον κορονοϊό. Μπορούν να τα βρουν στο διαδίκτυο όση πληροφόρηση θέλουν. Ναι, θέλω τον γιατρό. Τώρα. Πιστεύω ότι η πανδημία που μας ταλανίζει, μας βασανίζει εδώ και 2 χρόνια, είναι κάτι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο το αντιμετωπιζόταν για πρώτη φορά χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να έχουν μελέτες, χωρίς να έχουν γνώση και βλέπετε πώς γίνανε. Κατά τη διάρκεια λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ είχαν εφαρμοστεί κάποια πρωτόκολλα, τα είπε προηγουμένως και ο κύριος Ανιτσάκης, αναγκαστήκαν να αναθεωρήσουν αυτά, γιατί βγήκαν καινούργια δεδομένα, βγήκαν καινούργιες μελέτες, βλέπαν θεραπείες οι οποίες εφαρμοζόντουσαν τότε στην αρχή, δεν εφαρμόζονται τώρα άλλες. Άρα όλο αυτό ο κόσμος θα μπορούσε να το δει με τη διαδικασία του ότι παίρνουν πληροφορίες, συλλέγουν πληροφορίες, γνώσεις. Άρα κάνουν κάτι το καινούργιο και κάνουν κάτι το οποίο είναι καλύτερα για αυτούς από ό,τι γινόταν στην αρχή. Δημιουργήθηκε βέβαια ένα είδος αμφισβήτησης και ένα αμφιβολιών λόγω αυτών των χειρισμών ότι αυτό το εμβόλιο δεν θα το κάνουμε κάτω των 60, δεν μπορούν να το κάνουν, αυτό το εμβόλιο προκαλεί θρομβώσεις, το άλλο το εμβόλιο δεν προκαλεί, ή το ένα το εμβόλιο δεν πήρε άδεια από τον FDA, δεν έχει, είναι, μάλλον όλα τα εμβόλια. Άρα ήταν ο κόσμος επιφυλακτικός. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, ήταν κάτι το οποίο και όσο προχωράει κάθε μέρα που περνάει σήμερα, δεν μπορεί κανένας μας να αμφισβητήσει ότι πλέον οι μελέτες που υπάρχουν, ότι οι εργασίες που υπάρχουν ή οι παρεμβάσεις που κάνουν έχουν βελτιωθεί κατά πολύ σε σύγκριση με τον πρώτο. Εδώ θυμόμαστε όταν πέθανε ο πρώτος ασθενής της πανδημίας, αν θυμάμαι καλά, στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, αν θυμάμαι καλά, από το Άγιο Όρος που είχαν πάει, πέθανε και δεν ξέρανε περί τίνους τι επρόκειτο, γιατί πέθανε. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι ότι όλοι το θυμόμαστε αυτό. Σήμερα δεν είναι έτσι. Και αναγκαστήκαν κάποια πράγματα να αναθεωρηθούν. Τώρα, αυτά αν δημιουργήσαν την αμφισβήτηση ή την αμφιβολία, έγινε και είναι και θεμητό και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά όμως πλέον υπάρχουν στοιχεία. Πάνω σε αυτά βασίζονται και αυτά τα εκθέτουν κάθε μέρα. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ασκείτε αυτό το επάγγελμα, ότι η επικοινωνία και το πώς θα περάσουν μηνύματα είναι επιστήμη. Τα λάθη τα παραδέχτηκαν και όλοι αυτοί που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα κάθε μέρα. Είπαν ότι κάναμε λάθη και δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε και να πείσουμε σωστά τον κόσμο. Εγώ βάζω ένα απλό προβληματισμό. Τον είπα πριν. Είναι σωστό να λέμε εμβολιαστείτε και φύγετε. Απεδείχθη λάθος. Βάζω ένα άλλο προβληματισμό. Καθημερινά προβάλλεται η τάδε παρενέργεια του εμβολίου. Έβαλε ένας δίπλα σε αυτή την παρενέργεια του εμβολίου ότι τόσοι άνθρωποι, γιατί εγώ στο ιατρείο μου, που τι είμαι ένας απλός γιατρός. Έχω 5-6 πνευμονικές εμβολές, τον τελευταίο τον έστειλα χτες, μετά από λοιμώξεις που τις περάσαν στο σπίτι τους με COVID. Και έχω μία μυοκαρδίτιδα που επίσης στο σπίτι. Αυτά όμως δεν ακούστηκαν πουθενά. Ασχολούμαστε με το επιπλοκή. Ναι, ξέρουμε ότι θα γίνουν αυτές οι πλοκές. Αυτά πλέον είναι αποδεδειγμένα. Άρα δεν υπάρχει λάθος στην επικοινωνία. Είναι και το άλλο, ακόμα και η δωροεπιταγή στους νέους. Δηλαδή θα πληρώσω τον άλλον για να εμβολιαστεί, για να πάρει ένα εισιτήριο, για να πάει να κάνει διακοπές. Έτσι είναι, έτσι πείθω. Την αλήθεια την είπαμε, δηλαδή να πούμε αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, αυτά.
ο κόσμος, πρέπει να τον πείσουμε. Για να τον πείσουμε πρέπει να του πούμε όλη την αλήθεια. Γιατί και στην αρχή δεν είπαμε όλη την αλήθεια για το εμβόλιο. Πήγαμε να εμβολιάσουμε γιατί νομίζαμε ότι το εμβόλιο θα λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας. Το εμβόλιο είναι ένα κομμάτι, είναι το βασικό μας όπλο. Αλλά δεν λύνεται έτσι μόνο η πανδημία. Κάτι άλλο. Να ρωτήσω. Ναι. Παρα... Πού είναι. Στην κινητοποίηση του Σαββάτου, ένας γιατρός, ο οποίος έχει πετύχει σε αναστολή, δήλωσε συγκεκριμένα ότι αν κάποιος έχει νοσήσει από φυσική ανοσία, αν κάποιος έχει φυσική ανοσία, είναι 13 φορές πιο προστατευμένος από το εμβόλιο. Και δεν έχει ακούσει κανέναν μετά, αφού έχει νοσήσει, μέσα από λύση κορονοϊό. Χθες άκουσα εγώ μία. Χθες άκουσα μία, δεν μπορώ να σου πω το όνομά της. 17 χρονών πριν 4 μήνες και χθες ξανανώσει. Μπορώ να τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Μπαμπή. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ τουλάχιστον σε μένα δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Ότι δεν νοσούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω. Εξάλλου δεν μπορούν να μιλήσουν για πάνω από κάποιους μήνες. Γιατί δεν υπάρχει πληροφορία. Για να όμως έχει ασφαλή συμπεράσματα, δεν σημαίνει ότι παρακολούθησα εγώ 2-3 και έβαλα τα συμπεράσματά του. Πρέπει το δείγμα που έχει να είναι μεγάλο. Οι μελέτες γίνονται για να αποδείξουν ότι κάτι είναι στατιστικά σημαντικό. Τι σημαίνει ότι είναι στατιστικά σημαντικό? Ότι η πιθανότητα να είναι τυχαίο γεγονός είναι πάρα πολύ μικρή. Όταν έχω 2-3 άτομα, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Όπως δεν μπορώ να βγάλω στα 1000 άτομα συμπεράσματα. Πρέπει να έχω ένα μεγάλο δείγμα, το οποίο δείγμα με στατιστική ανάλυση, όχι επειδή κάθομαι εγώ θα το βγάλω στο λάδι της τοξίδι. Είναι συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση που βρίσκει ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό όχι. Όλα τα άρθρα που νοσηλεύονται στα μεγάλα ιατρικά περιοδικά περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Δεν γράφω εγώ ότι θέλω, ας πούμε, και εντάξει, μπορείς να το γράψεις στο Ρωμάτζο, στη Βεντέτα και στο οποιοδήποτε θες. Ας ένα σοβαρό περιοδικό, για να υπάρχει καταρχήν μια επιτροπή που ελέγχει όλα αυτά. Και είναι πάγια τακτική. Εγώ, αν θέλετε, κλείνοντας, επειδή θα σας μεταφέρω μια έτσι συναισθηματική εμπειρία από την ενασχόλησή μου με το COVID. Πραγματικά, λυπάμαι, πονάω, βλέποντας αυτούς τους ασθενείς να τραβάνε τον Γολγοθά μόνοι τους, μακριά από τους οικείους τους, μακριά από ένα βλέμμα, να τους πιάσει το χέρι κάποιος. Πεθαίνουν μόνοι, δυστυχώς μερικοί από αυτούς, μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, χωρίς να μπορούν να δώσουν την ευλογία στο παιδί τους. Μιλάμε για μια τρομακτική νόσο, που εμείς που τη ζούμε καθημερινά, ξέρω και ανθρώπους, εγώ δεν θέλω να κατακρίνουμε τον καθένα, ξέρω και ανθρώπους που δεν το πιστεύανε, νοσήσανε και μετά τράβηξαν τον Γολγοθά και λέει ναι, δίκιο. Μα είναι η νόσο είναι συγκεκριμένη. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάνει συγκεκριμένα πράγματα, είναι δύσκολη νόσος και πρέπει όλοι μαζί να την αντιμετωπίσουμε συνολικά. Ούτε ένας μόνος του μπορεί να. Ή ένας τομέας μόνος του μπορεί να αντιμετωπίσει την νόσο. Πρέπει να υπάρξει μια. Να συμμετέχουν όλοι. Αυτή είναι έτσι μια. Η θεραπεία. Η θεραπεία μας είναι. Προς το παρόν, από όσο ξέρετε, στους ιούς είναι δύσκολα τα εντυπωσιακά φάρμακα. Λίγοι είναι που είναι αυτοί που έχουν θεραπεία 100%. Καλά, 100% δεν υπάρχει τίποτα στην ιατρική. Ένα πράγμα είναι η πατήτα C, ας πούμε τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχει ποσοστά υγεία 98%, 97%, 98%. Ελπίζουμε, μακάρι να βγει. Όλα τα άλλα, βλέπετε, έχουμε το AIDS τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει φάρμακο που να το καταστέλει, το κρατάει σε. Είναι χρόνια νόσος. Αλλά είναι χρόνια νόσος. Άμα διακόψει τη θεραπεία, αμέσως ο ιός παίρνει τα πάνω του βάλει. Άρα, μακάρι να βρούμε ένα φάρμακο, εάν μέχρι τότε όμως πρέπει όλοι μαζί, είτε κάτω στον εμβόλιο, ο καθένας από το τομέα. Και εσείς, ας πούμε, ενημερώνοντας σωστά τον κόσμο, το να παίρνω κάποιον έναν αντιρρησία και να τον κάνω σημαία και 99 που είναι υπέρ της άλλης άποψης να μην του δίνω σημασία. Δεν προσφέρω καλές υπηρεσίες. Όχι, θα πείτε ότι θα λέει και αυτός, αλλά θα υπάρξει και ο σωστός αντίλογος. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που ρωτήσατε. Αν πραγματικά... Αν πραγματικά έχουμε
μελέτες, γίνουν μελέτες και χρειάζεται να γίνουν και νομίζω ότι τρέχουν μελέτες τέτοιου είδους στο εξωτερικό σε σχέση με τι προστασία και για πόσο χρονικό διάστημα μας δίνει η φυσική ανοσία και τι προστασία και για πόσο χρονικό διάστημα μας δίνει η τεχνητή ανοσία με το μέσο του εμβολιασμού, αν έχουμε τέτοια στοιχεία και κάνουμε συζήτηση σε επιστημονική βάση, καλώς να έρθει. Όμως μια γενική αναφορά σε μια γενική αρχή της ιατρικής, ότι όταν έχω μια νόσο, μετά έχω ανοσία, που δεν είναι όμως πάντοτε απόλυτη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς και κάποιες εξαιρέσεις. Και στον τομέα των αυτών που έχουν περάσει τον κορονοϊό και ξαναβρέθηκαν θετικοί μετά από 6 μήνες, μετά από 4 μήνες, μετά από 8 μήνες, και σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι και μπορεί να νοσήσουν, αλλά ελαφρά, σαν ένα κρυολόγημα, όπως είναι το 99% των εμβολιασμένων που έχουν νοσήσει. Αυτή είναι μία πλευρά. Επομένως, σε αυτή τη βάση την επιστημονική, αν συνεχίζονται οι μελέτες και βγούνε στην επιφάνεια και να το συζητήσουμε με οποιοδήποτε συνάδελφο θέλει. Το δεύτερο που είναι η θεραπεία, και σε αυτό το τομέα, και το ξέρουν οι συνάδελφοι, αναπτύσσονται φάρμακα. Δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικά θα είναι ακόμη. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα περισσότερα και ειδικά τα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία ετοιμάζονται μειώνουν το χρόνο νοσηλείας. Από ό,τι φαίνεται μειώνουν την εισαγωγή στη ΜΕΘ και μειώνουν και τους θανάτους. Δηλαδή τα τρία σκληρά σημεία με βάση τα οποία κρίνεται ένα σύστημα, η αντοχή ενός συστήματος υγείας, και παίρνονται και τα μέτρα για την υπόλοιπη κοινωνία. Τα μέτρα τα οικονομικά, οι απαγορεύσεις κλπ. Αν επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα φάρμακα, παρόλο το κόστος τους που τα προσφέρουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να προχωρήσουν οι κυβερνήσεις και η δική μας κυβέρνηση στο να τα υιοθετήσει. Παράδειγμα, έχουμε χώρες που δώσανε λεφτά για να τα πάρουν, γιατί οι διαπιστώσαν ότι έχουν αποτελέσματα. Επομένως, έχουμε και άλλο ένα πεδίο δόξης λαμπρό πέρα από τον εμβολιασμό και παράλληλα με τον εμβολιασμό. Την ανάπτυξη κάποιων φαρμάκων αντιοικών, τα οποία όπως έγινε με το AIDS που πεθαίνανε πριν από το AIDS, τώρα η λίμωξη του HIV έχει γίνει χρόνια λίμωξη. Επομένως, μπορούμε να έχουμε πρόοδο μεγάλη και την έχουμε ακόμη μπροστά μας. Αυτά όμως είναι επιστημονικά δεδομένα. Δεν μιλάμε ούτε με το θυμικό, ούτε με την προσωπική μας μόνο άποψη, αλλά μόνο με τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουν στέρεα βάση. Και αυτά είμαστε πρόθυμοι να τα συζητήσουμε.